κάτσω στο τιμόνι. Της Λέρος αγνά να μου διαβούν οι πόνοι. Να δω της Λέρος αγνά να μου διαβούν οι πόνοι. Αμπρατσέρα μου έλα γυαλό που έχω δυο λόγια. Μετά την καθέλκυση και το αρμάτωμα, σειρά είχε το αρμένισμα. Η πλεύση του σκάφους με βάση τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, σε συνδυασμό αφενός με τις ναυπηγικές ιδιότητές του και αφετέρου των μέσων πρόωσής του, και με μηχανή, αλλά και με τα πανιά. Ξεκινήσαμε λοιπόν από το γραφικό μόλο του Μαρμαρά, λιμάνι ελιμενισμού του Φάφος 2. Καπετάνιος, ο γνωστός μας καπετάν Κώστας. Μαζί μας είχαμε ζωντανή τη θαλασσινή ιστορία του Μαρμαρά, τον καπετάν Γιάννη. Ως άλλος κατάσκοπός μας, με την καλή έννοια, και μόνιμος συνοδός μας, με το φουσκωτό βαρκάκι του σκάφους, σε όλο τον πάρκο μας, ο Νίκος, ιδιοκτήτης σκάφους ο ίδιος. Ο καιρός στρωτός, ωραίος για ιστιοφορία. Μετά το χθεσινό μπουρίνι, τα χρώματα της θάλασσας και του ουρανού μοναδικά, μαγευτικά. Σαν να μας περίμενε η Χαλκιδική και στολίστηκε για να μας υποδεχτεί. Όρτσα τα πανιά λοιπόν για τη νέα μας περιπέτεια. Και την μπρατσέρα ούργεται να μην τη φοβερίζει. Θα ξεκινήσουμε δείχνοντας πώς δουλεύει ουσιαστικά η μαΐστρα, πώς ανεβάζουμε τη μαΐστρα επάνω για να αρμενίσουμε, για να ταξιδέψουμε, και επίσης θα κάνουμε ιστιοπλοεία έχοντας τα πανιά μας ανοιχτά. Το λεγόμενο skipping. Το λεγόμενο skipping, ακριβώς. Η διαδικασία βεβαίως που θα σας περιγράψω, καταρχήν πρέπει να την πούμε λίγο ονομαστικά πώς γίνεται, έτσι ώστε να έχετε μία άποψη, και μετά να ξεκινήσουμε να το δείξουμε πώς γίνεται στην πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το εξής. Τα σύγχρονα ιστιοφόρα σκάφη, όπως έχουμε πει και παλιότερα, έχουν κατά βάση δύο ιστεία, όπως λέγονται στην ορολογία, ή δύο πανιά, όπως τα λέμε έτσι στην καθημιλουμένη. Το μπροστινό πανί λέγεται φλόκος ή Τζένοα, και το πίσω πανί, το μεγαλύτερο ουσιαστικά, αυτό που δίνει και τη μεγαλύτερη δύναμη στο σκάφος, λέγεται Μαΐστρα ή Main, όπως λέγεται διαφορετικά. Για να μπορέσουμε λοιπόν να ανεβάσουμε τα πανιά, το σκάφος μας θα πρέπει να είναι όρτσα. Όρτσα σημαίνει είμαι ακριβώς κάθετα με τον άνεμο. Τι σημαίνει κάθετα με τον άνεμο? Επάνω ψηλά θα δείτε, εδώ υπάρχει ένα βελάκι, τώρα μας δείχνει ότι ο αέρας μας έρχεται από το ροδίτι, που σημαίνει όταν αυτό το βελάκι είναι ακριβώς κάθετα με το σκάφος, τότε στην ουσία μπορούμε να ανεβάσουμε τα πανιά, και αυτό είναι το λεγόμενο όρτσα. Έτσι. Αυτή είναι λοιπόν η πρώτη και ουσιαστική θέση. Ο καπιτάν Γιάννης θα μας βοηθήσει εδώ να κρατήσουμε το σκάφος όρτσα, για να μπορέσουμε εμείς οι δύο πλέον να ανεβάσουμε τη μαΐστρα καταρχήν, να ανεβάσουμε τη μαΐστρα επάνω, και μετά να χειριστούμε αντίστοιχα τα πανιά μας για να κοντρολάρουμε και την Τζένοα. Όρτσα τα πανιά λοιπόν, έτσι. Όρτσα τα πανιά, όπως ακριβώς το λέει και
Αισθάνομαι ενθουσιασμένο, καπετάνιο, γιατί σήμερα πραγματικά είναι η πρώτη φορά που εκπαιδευόμαστε. Έτσι, επί των ιστείων. Είναι η πραγματική ιστορία της ιστιοπλοείας πλέον εδώ. Εδώ θα δούμε ουσιαστικά, πραγματικά, πώς χειριζόμαστε πλέον, ταξιδεύουμε με τον άνεμο καθαρά. Καθαρά πλέον, έτσι. Ο άνεμος θα είναι κινητήριος δύναμη του σκάφους. Ο αίωλος. Ακριβώς. Για να μπορέσουμε να πάμε, όπως λέμε, όρτσα, θα πρέπει να τσεκάρουμε λοιπόν το ανεμοδούρι μας, όπως λέγεται, επάνω, και θα πρέπει το ανεμοδούρι μας να μας δείχνει ακριβώς την πλώρη του σκάφους. Από εκεί και πέρα, για να σας πω και 2-3 πράγματα πριν ακόμα ανεβάσουμε τα πανιά, όλα τα σκοινιά τα οποία ανεβάζουν τα πανιά προς τα πάνω λέγονται μαντάρια. Έτσι λοιπόν έχουμε το μαντάρι της Μαΐστρας, το μαντάρι της Τζένοας, το μαντάρι από το σπινακόξυλο, σπινάκερο όπως λέμε το μπαλόνι και ούτω καθεξής. Ό,τι λοιπόν σκοινί ανεβάζει προς τα επάνω τα πανιά λέγεται μαντάρι. Ό,τι σκοινί χρησιμοποιούμε για να κοντρολάρουμε τα πανιά μας, να τα ελέγξουμε τα πανιά μας, λέγονται σκότες. Και έτσι έχουμε τρεις κυρίως σκότες. Η Τζένοα έχει δύο σκότες, μία από τη δεξιά πλευρά. Αυτό το μπλε το σκοινί που βλέπετε είναι η δεξιά σκότα, έτσι ακριβώς. Από την άλλη πλευρά έχουμε την αριστερή σκότα. Είναι από την αριστερή πλευρά του σκάφους. Και τα χρώματα, όπως σας έχω πει, είναι όπως είναι και το φανάρι που έχουμε μπροστά, που δείχνει δεξιά και αριστερά την μπούκα του Δουναϊού και αντίστοιχα τα δικά μας τα φώτα πορείας. Συνεχίζοντας λοιπόν, και έχουμε και τη σκότα Μαΐστρας, η οποία ουσιαστικά κοντρολάρει το κυρίως πανί που λέγεται Μαΐστρα. Αυτό εδώ το μεγάλο πανί. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το οποίο θα κάνουμε τώρα είναι να πάμε όρτσα το σκάφος, για να καταλάβουμε πως πάει όρτσα το σκάφος ουσιαστικά, είτε βλέπουμε το ανεμοδούριο είτε βλέπουμε τις σημαίες. Οπότε κατευθύνουμε λοιπόν το σκάφος στα όρτσα, έτσι ώστε σιγά σιγά βλέπεις πως κινείται το ανεμοδούριο και πάει ακριβώς εκεί που είναι ο αέρας, εάν θα τον ευρούμε. Χαίρομαι, γιατί βλέπω τις σημαίες ολοκένουργες, δεν είναι καμία σχισμένη, δεν είναι καμία... Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς όπως το λες. Θα είχαμε και μία ξενάγηση αφού είμαστε εδώ. Βεβαίως. Τώρα, μια και είμαστε σε τόσο όμορφο μέρος, βλέπετε δεξιά μας, βλέπετε το Μαρμαρά. Ο Μαρμαράς λοιπόν είναι ένα από τα πιο παραδοσιακά χωριά της Χαλκιδικής και ίσως ένα από τα κέντρα πλέον της Χαλκιδικής, τουλάχιστον για το δεύτερο πόδι, για το πόδι της Ιδονίας. Από τη θάλασσα, όπως έχουμε ήδη συζητήσει και παλιότερα, δείχνει όμορφα, όλα είναι όμορφα. Βλέπουμε λοιπόν την ομορφιά που πραγματικά υπάρχει σε αυτή την περιοχή, και η περιοχή είναι καταπράσινη, και αριστερά βλέπουμε το ξενοδοχειακό συγκρότημα του Πόρτο Καράς με τα δύο κυρίως ξενοδοχεία και βεβαίως με όλη την περιοχή εκεί που έχει και τα γκολφ και τη μαρίνα και ούτω καθεξής. Χάρη βεβαίως τα ξενοδοχεία αυτά έχει αναπτυχθεί τουριστικά, έχει γίνει κοσμοπολίτικος και ο Μαρμαράς. Έτσι, αυτό το οποίο αναφέρεις είναι πραγματικότητα. Ο Μαρμαράς έχει αναπτυχθεί κατά κύριο λόγο. Από το 1960 και μετά, έτσι δεν είναι? 60. Καπετάν Γιάννη. Από το 1960. 59 ξεκίνησε. Από το 1959. Μάλιστα. Καπετάν Γιάννης ήταν και αυτός που ξεκίνησε. Έτσι, Καπετάν Γιάννης ο Καράς. Για πες μας. Αυτός ήταν ένας μεγάλος εφοπλιστής με δύο γιους. Από δύο γυναίκες, τον Χρήστο και τον Κώστα. Τον Κώστα και τον Χρήστο. Είχε την Παχάουρ, την Τσίλα Παχάουρ. Γι' αυτό και το θέατρο μέσα της Ραμπαχάων. Έχει πάρει τα δάνεια, τότε δάνεια, και έκανε αυτό το κτήμα 24.000 στρέμματα, που είναι μοναστηριακό κτήμα. Και τότε... Και ο Μαρμαράς ανήκε στη Μονή Γρηγορίου. Ναι, ακριβώς. Μονή Γρηγορίου. Τότε άρχισε από το 70 και εντεύθεν,
να γίνεται η αξιοποίηση. Πιο μπροστά άρχισαν να μπαίναν τα μπέλια, μπαίναν οι ελιές, μπαίνανε ύστερα. Εδώ κάτω που είναι τα ξενοδοχεία ήταν βαρικό πάρα που λένε, δηλαδή λίμνη. Εδώ όλα τα που ξέρανε, κάτω εκεί που είναι τα γκολφ, αποξεραθήκαν όλα και γίναν γκολφ, ξενοδοχεία, μαρίνα και δεν συμμαζεύεται. Στη μαρίνα δούλεψα 5 χρόνια εγώ. Στη Βυθοκόρο. Στη Βυθοκόρο, έτσι. Στη Βυθοκόρο δούλεψα 5 χρόνια. Το μηχάνημα το οποίο σκάβει ουσιαστικά τη μαρίνα και βγάζει την άμμο. Είχαμε μπροστά ένα στρόβιλο. Δηλαδή έχουμε ζωντανή την ιστορία εδώ, τη σύγχρονη ιστορία του Μαρμαρά. Είχε στρόβιλο μπροστά και έπαιρνε όπως έσκαβε αυτό το πράγμα. Όπως έσκαβε, έπαιρνε νερό και άμμο και το πετούσε γύρω στα 1 χιλιόμετρο, 500 μέτρα έξω. Και από εκεί αυτός ο άμμος που έγινε από την επιβάση της μαρίνας, έγινε όλο τον γκολφ. Γεια σου Τζόρτζ, καλώς ήρθατε. Ετοιμάζεσαι να δέσεις. Άντε με το καλό. Έχουμε πρόγραμμα. Καπετάν Κώστα, είσαι εδώ, βλέπουμε γνωστό στη σπάση, έτσι. Είμαστε τυχεροί λοιπόν. Θέλω να σε ευχαριστήσω ειλικρινά. Κοίταξε, είναι γεγονός ότι επειδή εδώ βρίσκομαι στην περιοχή και ταξιδεύω στην περιοχή αρκετά χρόνια. Εκμεταλλευόμαστε και τις γνωριμίες σου λοιπόν. Έτσι. Σαν εκπομπή και τις γνώσεις σου. Να είστε καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ που μας τα δίνεις απλόχερα. Χαρά μας είναι, εμείς θαλασσινοί πάντα να δούμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε να το μοιραζόμαστε, δεν έχουμε και τίποτα ουσιαστικό να δείξουμε. Και παρένθεση τώρα το είναι και το νησάκι η λεγόμενη Χελώνα, έτσι, η οποία βρίσκεται εκεί και Έλυφος. Έτσι, επειδή μοιάζει με τη Χελώνα. Μοιάζει με τη Χελώνα, έτσι. Είναι το αντίστοιχο. Ελάτε λοιπόν τώρα σιγά σιγά αυτά τα οποία είπαμε στη θεωρία για τα πανιά, να αρχίσουμε να τα βάζουμε σε εφαρμογή. Σαν καπετάνιος που είμαι, θα σας δώσω ορισμένες εντολές και θα ξεκινήσω από τον Μιχάλη. Θα ήθελα, Μιχάλη, να μου νετάρεις όλα τα σκοινιά και να τα ρίξεις μέσα στη φάλκα. Πλέον είναι ειδικό της. Έτσι. Μαέστρο. Νομίζω, Μιχάλη, ναι, ότι μπορείς πλέον να το κάνεις. Θα σε παρακαλούσα, λοιπόν, ένα-ένα σκοινί να τα λύσεις, έτσι ώστε να είναι ελεύθερα, και ρίξ' τα μέσα στη φάλκα. Η φάλκα ξέρεις πια, είναι η είσοδος της περιοχής, εκεί, της, του σκάφους. Απλά μόλα το μέσα έτσι. Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Και το άλλο, πάρα πολύ ωραία. Μια χαρά. Προσέχουμε πάντα, βεβαίως, όλα τα σκοινιά, Μιχάλη. Προσέχουμε πάντα, έτσι ώστε τα σκοινιά μας να είναι νεταρισμένα και να μην μπερδευτούν. Αυτό είναι το βασικότερο στοιχείο απ' όλα. Γιατί ξέρεις, σε μια καταιγίδα, σε ένα δύσκολο καιρό, τα σκοινιά μας θα πρέπει να είναι πάντα σε έλεγχο. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, εάν θέλεις, θα κάνεις την αντίστοιχη δουλειά και από εκεί. Καπτάν Γιάννη. Ορίστε. Καπετάν Γιάννη. Έλα στο τιμόνι. Αυτά είναι δύσκολα για μένα. Μην γελάς. Έλα λοιπόν στο τιμόνι. Θέλω να πάω σόρτσα. Έτσι. Για να ετοιμάσω εγώ να βγάλω το σκάφο, το πανί. Το πρώτο που θέλω να κάνουμε. Μιχάλη, είσαι έτοιμος. Αμέσως, καπετάν. Χαίρομαι λοιπόν. Το πρώτο λοιπόν που θα κάνουμε είναι θα ανοίξω εγώ το φερμουάρ του ζιπάκ, όπως λέγεται, για να απελευθερώσω το πανί και μετά οι δυο μας θα ανεβάσουμε την μαΐστρα επάνω. Ξεκίνα από εδώ μπροστά, κάνε αυτό το σκηνάκι, κάνε τα πράγματα, δώσε μου και εμένα. Πάρα πολύ ωραία. Όχι, όχι, έχει νερά, νερά. Και τώρα γίναμε μουσκεμά. Είναι μέσα. Είδα τη βροχή την χθεσινή. Πού να το ξέρω. Δεν πειρα. Να το στεγνώσω. Λοιπόν, ανοίγουμε όλο αυτό το φερμουάρ όπως έχουμε ήδη πει. Έτσι, είμαστε έτοιμοι.
Τώρα. Καπτάν Γιάννη, είμαστε όρτσα. Σίγουρα, 100%. Πάμε λοιπόν, Μιχάλη, έλα να σου δείξω τι θέλω να κάνεις. Θα πάμε μπροστά. Εδώ έχει ένα σκηνάκι, θα το λύσω, για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τα πράγματα από εδώ. Ανοίγουμε αυτό εδώ, για να έχουμε έλεγχο. Αυτό εδώ είναι το μαντάρι της μαΐστρας. Οπότε, όταν θα σου πω, θα τραβάς εσύ με λίγο, ναι, και εγώ θα πάρω τα πρόσκομα πίσω. Κλείνουμε από εδώ την αφάλεια. Λοιπόν, ξεκινά. Προσέχεις, ένα λεπτό λίγο να σου δείξω. Κοιτάς προς τα πάνω, κοιτάς προς τα πάνω και προσέχεις να περνάει ανάμεσα από αυτά τα δύο πράγματα στο κέντρο. Αν δεν είναι, θα δώσει εντολή στον καπετάνιο να το πάει ακριβώς όρθιο το σκάφος. Έτσι. Περνάμε λοιπόν εδώ βόλτες στο Βιτσιρέλο. Περνάμε βόλτες στο Βιτσιρέλο. Ασφαλίζουμε για να μπορέσουμε να ανεβάσουμε τέρμα το πανί. Έχει σφίξει μπροστά το... ο αητός, όπως λέμε. Αυτό είναι ο αητός. Έχει σφίξει το παραπάνω. Και είναι λοιπόν πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, καπτάν Γιάννη, πορεία προς το νησί. Δεν πρόβλημα, πρέπει. Έτσι να αρχίσουμε να γεμίσουμε το πανί μας, αν θα βρούμε και λίγο αέρα. Δεν το βλέπω, αλλά άστα. Όπα, είσαι καλά εκεί. Τώρα, πριν αρχίσουμε να ανοίξουμε την Τζένοα, να σας πω 2-3 πράγματα για το πώς χειριζόμαστε αυτό το πανί. Και αμέσως μετά θα ανοίξουμε και την Τζένοα και να ταξιδέψουμε. Όπως βλέπουμε λοιπόν, ανάλογα την κατεύθυνση του αέρα, θα πρέπει να τριμάρουμε, όπως λέμε, αντίστοιχα και το πανί μας, να το απομακρύνουμε ή να το φέρουμε κοντά στο κέντρο, στον κεντρικό άξονα του σκάφους, έτσι ώστε να πάρουμε το σωστό αέρα. Η λογική είναι να έχουμε το εξής, περίπου το πανί μας να είναι 45 μοίρες από τον άνεμο. Δηλαδή, εάν ο αέρας έρχεται προς τα εδώ, που αυτή τη στιγμή είναι ο αέρας προς τα εδώ, το σκάφος μας να κάνει μία γωνία 45 μοιρών. Ο αέρας έρχεται προς τα εδώ, το σκάφος μας πηγαίνει σε αυτή την πορεία, άρα εδώ έχουμε περίπου 45 μοίρες. Εάν απομακρυνθούμε τώρα, θέλουμε να πάμε πιο μακριά από τον άνεμο, αντίστοιχη λογική θα πρέπει να ακολουθήσουμε πάλι πάντα με την πορεία μας. Έτσι λοιπόν λασκάρουμε αυτό το πανί για να κρατήσει αυτή τη γωνία και εμείς να κατευθύνουμε το σκάφος όπου εμείς θέλουμε στην ουσία. Θέλω να ταξιδέψω 45 μοίρες από τον άνεμο. Αυτό σημαίνει ότι εμείς αυτή τη στιγμή ο άνεμος μας έρχεται κατά αυτή την κατεύθυνση, κοιτάζει προς τα εκεί, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι εμείς ταξιδεύουμε 45 μοίρες από τον άνεμο. Το πανί μας είναι σχεδόν όπως είναι περίπου στο κεντρικό άξονα του σκάφους. Εάν τώρα θέλουμε να πάμε πιο ανοιχτά, δηλαδή να πάμε προς το πέλαγος, κάνε καπετάν Γιάννη την πορεία. Έτσι πάμε προς το πέλαγος. Ανοιγόμαστε από τον αέρα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ανοίξουμε τώρα το πανί μας. Όπα, μέχρι εκεί καπετάν Γιάννη. Θα πρέπει να ανοίξουμε το πανί μας. Εάν είχαμε και λίγο αέρα θα μας βοηθούσε, αλλά δυστυχώς. Για να είμαστε πάντα οι 45 μοίρες, όχι. Για να είμαστε πάντα 45 μοίρες από τον αέρα. Ωραία. Είμαστε, τώρα είμαστε. Φύσα αεράκι.
Ζήσαμε, είχαμε ορίσισαμε μα από γαλάζια εκκλησιά τσιρίγκο και μόνε βασιά φύσα αεράκι φύσαμε. Έχω ακούσει εδώ κοντά, στο δεκάλεπτο περίπου, είναι δύο αδελφότητες, η Αγία Βερονίκη και η Αγία Φωτεινή. Είναι πάνω στην εκκλησία του Αγίου Παύλου. Αυτά εδώ πριν 20 χρόνια είχαν φέρει παιδιά από την Αιθιοπία, τα οποία τα σπουδάζαν εδώ, τα ταΐζανε και τα είχαν, πώς το λένε, σαν οικοτροφείο. Υπήρχε ύστερα η εκκλησία η οποία είχε και παπά, κάναν και την άλλη εκκλησία είχε παπά, κάναν λειτουργίες μέχρι και Πάσχα, Ανάσταση κάναμε εκεί. Φύγαν τα παιδιά από την Αιθιοπία και ήρθαν τα παιδιά από τη Γεωργία ύστερα. Τα παιδιά του πολέμου, ναι, τα παιδιά του πολέμου. Εδώ περιθάλπταν τα παιδιά του πολέμου, όσα ήταν ορφανά από τον πόλεμο. Έτσι ξέρω εγώ τώρα. Μέχρι σήμερα ακόμα τα ιδρύματα αυτά υπάρχουν, μεγαλώσαν. Και παιδιά μένουν, είναι τα παιδιά που μεγαλώσαν και πήγαν σε άλλα ιδρύματα. Αυτό δεν σταματάει. Είναι κύκλος. Δεν σταματάει με τίποτα αυτό. Βεβαίως. Ακάθεκτη. Η εκκλησία δεν σταματάει. Και δώσε λίγο ανοιχτά. Λίγο, όχι πολύ. Να πάμε λίγο σχετικά εδώ. Βλέπω ένα στρίμα αέρα. Τα βλέπω τα στρίματα. Πας και κερδίσουμε λίγο άνεμο. Στρέμματα ή στρίματα. Στρίμα αέρα. Άλλο στρίμα, άλλο στρέμματα. Είναι στρέμματα stream, είναι στα αγγλικό, χωράφια μας. Το αντιλαμβάνομαι, δε. Είναι το stream. Πάρα πολλές ορολογίες τις έχουμε mixed up, τις έχουμε μπερδέψει. Ας πούμε το κομοδέσιο που λένε οι ναυτικοί, που είναι στην ουσία το πάνω μέρος από τις βάρκες, όπου μπαίνει μέσα ο καπετάνιος και τιμονεύει, βγαίνει από το accommodation, το αγγλικό. Έτσι και εμείς το κάνουμε κομοδέσιο. Στην αντίστοιχη δική μας ψαράδες, ας πούμε. Το κλείνεται την αρχαία ελληνική, του κομοδεσίου και τα λοιπά. Και τα σχετικά, όλα τα αντίστοιχα, την αντίστοιχη ρίση των... Έτσι, η απλή ναυτική χρησιμοποιούν... Οι επαγγελματίες ψαράδες, θα πούμε, ή τιμονιέρα ή σπυράγιο. Στη δική μας ορολογία. Στη δική μας ορολογία ή σπυράγιο ή τιμονιέρα. Το σπυράγιο βέβαια είναι ιταλική λέξη. Από ναυτική ιταλική λέξη. Η τιμονιέρα είναι η αντίστοιχη ελληνική, ας πούμε, καταγραφή. Βλέπω λοιπόν ένα στρίμα αέρα εγώ, ίσως λίγο να είμαστε τυχεροί. Μπορεί, ξέρω. Δώσε λίγο ανοιχτά, λίγο ακόμα. Έτσι εκεί. Λοιπόν, για να πάμε λοιπόν να δούμε τώρα και πώς ανοίγουμε την Τζένοα. Η Τζένοα, τώρα έχουμε βέβαια γυρίσει τον άνεμο και θα πρέπει να το δούμε από αυτή την πάντα, αν τα καταφέρουμε. Οριακά λίγο έχουμε τα χέρια. Λοιπόν, η Τζένοα λοιπόν, θα ήθελα να έρθεις εσύ από εδώ, Μιχάλη, και σιγά σιγά τράβα. Τράβα αυτό το σκηνή, τη σκότα. Κόντρα στο θέλει η βοριά. Είναι τα πάγια γεμάτα, παρατεμάτα, αγρία παιδιά. Κόντυλο γραμμένη Παναγιά. Κόβω τα σκοινιά, ξεκόβω από στεριά. Όρτσα τα πανιά, κόντρα στο θέλει η βοριά. Είναι τα μπαρία γεμάτα, παναθεμάτα, αγρία τριά. Όρτσα τα πανιά, κόντρα στο θέλει η βοριά. Είναι τα μπαρία γεμάτα, παναθεμάτα, αγρία τριά. Εδώ θα δεις ότι η Τζένοα μπροστά έχει δύο μαλλινάκια, τα λέμε. Τα μαλλινάκια είναι περίπου 10 πόντες από την αρχή της Τζένοας, περίπου 10 πόντους, υπάρχει ένα σκηνάκι από τη μία πλευρά και ένα σκηνάκι από την άλλη πλευρά. Όταν αυτά τα σκηνάκια, όταν ταξιδεύουμε, αυτά τα σκηνάκια θα πρέπει να πηγαίνουν παράλληλα με το
με το πανί. Αν το ένα από τα δύο παίζει, σημαίνει ότι δεν έχουμε τριμάρει σωστά τα πανιά μας ώστε να ταξιδεύουμε σε σχέση με τον άνεμο. Οπότε, τώρα άμα δεις, είναι γεμάτο του μπροστά. Λίγο. Λίγο που κάπως γεμίζει, βλέπεις που είναι πεσμένα τα σκηνάκια. Τώρα γιατί είναι πεσμένα, γιατί δεν έχει καθόλου άνεμο. Ενώ θα έπρεπε, αν είχαμε αέρα, αυτά θα πήγαιναν παράλληλα με το πανί. Και εάν δεν ταξιδεύαμε σωστά, κάναμε κάτι λάθος, τότε ένα από τα δύο δεν θα έπαιζε σωστά, θα χάναμε αέρα. Δηλαδή, αυτό σημαίνει. Είναι τα δύο σκηνάκια τα οποία ούτε τα είδαμε και ούτε. Τα δίνει κανείς σημασία. Είναι στην ουσία είναι όργανο που χρησιμοποιούμε οι ιστιοπλόοι για να μπορέσουμε να ταξιδέψουμε. Και να ταξιδέψουμε σωστά, έτσι. Για να μπορέσουμε να ταξιδέψουμε σωστά. Και όντως είναι όργανα τα οποία τα χρησιμοποιούμε και είναι πάρα πολύ σημαντικά, ειδικά για ιστιοπλόους οι οποίοι είναι πρωτόμπαρκοι. Και μπορώ να σου πω ότι ακόμα και τώρα και έμπειροι ιστιοπλόοι σε αγώνες τα χρησιμοποιούν σε διάφορα επίπεδα για να τριμάρουν το κάτω μέρος του πανιού με το πάνω μέρος του πανιού, έτσι ώστε όλο το πανί να παίρνει τον αντίστοιχο αέρα και να μπορεί να ταξιδέψει. Βεβαίως τώρα στα αγωνιστικά πανιά υπάρχουν τουλάχιστον 6 διαφορετικές ρυθμίσεις για την Τζένοα και καμιά 16-17 διαφορετικές ρυθμίσεις για τη Μαΐστρα. Διάφορα σκηνάκια, για παράδειγμα, εδώ πίσω είναι το outhaul. Το outhaul τι είναι? Είναι το σκηνί που τεντώνει στην ουσία το κάτω μέρος του πανιού. Αυτό αν το λασκάρεις, κάνεις μεγαλύτερη κοιλιά στο πανί. Και όταν είσαι σε light αέρα, παίρνεις λίγο παραπάνω δύναμη. Το φερμάρεις, το τεντώνεις, σημαίνει ότι στεγνώνεις την ποδιά σου εδώ κάτω, με αποτέλεσμα με πολύ αέρα να ταξιδεύεις λίγο πιο ήρεμα. Έχει το λεγόμενο το παλαντζίνι, το οποίο κρατάει τη μάτσα επάνω, ψηλά ή χαμηλά. Και έτσι ουσιαστικά στεγνώνεις το μεσαίο μήκος του πανιού, στη μέση περίπου, ή το τεντώνεις. Έχει το μπουβάνκ, αντίστοιχη αγγλική ορολογία. Αυτό τι κάνει εδώ? Αυτό εδώ, τραβώντας το, τεντώνοντάς το, όπως το βλέπεις από εδώ κοντρολάροντάς το, τεντώνοντάς το, στεγνώνεις, κάνεις κοιλιά στο κάτω μέρος της μάτσας και έτσι το μεσαίο τμήμα του πανιού στεγνώνει και άρα παίρνεις λιγότερο αέρα. Υπάρχουν πραγματικά πάρα πολλές ρυθμίσεις οι οποίες δυστυχώς δεν μπορούμε να τις δούμε λοιπόν, αυτές τις συνθήκες. Καπιτάν Κώστα, το θεωρητικό μέρος είναι, αλλά σε επόμενο μάθημα θα πρέπει να δούμε την πρακτικά. Πρέπει να πω ότι επιφυλάσσομαι για να πάμε σε μια επόμενη φορά και να τα δούμε και επί της πράξης αυτά. Έτσι, επιφυλάσσομαι πραγματικά. Βλέπω καράβια και έρχονται, ωραία που μου φαίνονται. Δώσ' το λίγο ακόμα. Βλέπεις, Μιχάλη, βλέπεις λοιπόν τα μαλλινάκια που σου έλεγα. Σιγά σιγά αρχίζουν και γεμίζουν. Το πίσω μαλλινάκι τώρα δείχνει ότι από την πίσω πλευρά ο αέρας μας είναι εντάξει. Από την μπροστά, επειδή τώρα βέβαια είναι λίγο λάσκα ο αέρας, μόλις πάω και το κουνήσω, θα αρχίσει να φρώνει σιγά σιγά. Βλέπεις που τώρα έχουμε παράλληλη πορεία. Αυτό σημαίνει ότι τα πανιά μας πλέον είναι τριμαρισμένα και είναι έτοιμα για ταξίδεμα. Ταξιδεύουμε με όσο δυνατόν αέρα έχουμε. Αυτή τη στιγμή, όπως βλέπουμε, πάμε με 3 κόμβους. Παρόλο που δεν το καταλαβαίνουμε, είναι ένα αξιοσημείωτος αριθμός
για τον αέρα, για το επίπεδο του αέρα το οποίο έχουμε. Και αυτό βέβαια οφείλεται καθαρά στην κινητήρια δύναμη των πανιών. Μια αντίστοιχη βεβαίως λογική υπάρχει και για τη μαΐστρα. Στο πίσω μέρος συνήθως βάζουμε αντίστοιχα κόκκινα μαλλινάκια, τα οποία μας δείχνουν και εκεί την ένδειξη εάν ταξιδεύουμε σωστά ή όχι. Σιγά σιγά βλέπετε ότι ο καιρός αρχίζει και δυναμώνει. Και βλέπετε τώρα αυτό που σας έλεγα και πιο πριν. Υπάρχουν σε τρία σημεία επάνω στο πανί μαλλινάκια και κανονικά θα έπρεπε να τριμάρουμε το πανί μας έτσι ώστε και τα τρία σημεία αυτά να ταξιδεύουν ακριβώς με την ίδια λογική και με την ίδια πορεία, έτσι ώστε να εκμεταλλευόμαστε στο σύνολο της ενέργειας του αέρα που δίνεται μέσω των πανιών μας. Η λογική αυτή είναι όπως ακριβώς και το φτερό του αεροπλάνου, μόνο που εκεί είναι σταθερό, ενώ εδώ είναι ευμετάβλητο σε σχέση με τα πανιά. Δημιουργείται ένα κύμα, ας το πω, ένα είδος κλίσης, και αυτή ουσιαστικά η κλίση είναι που δίνει και την κινητήρια δύναμη στο σκάφος. Εσείς που ταξιδεύετε και θαλασσές γυρνάτε, η Παναγιά να βοηθά στα πελαγά που πάτε. Χαρά σας να φτυχείς, το καλό καπετάνει στο καλό θαλάσσι. Για χαρά σας παλικάρια, για χαρά σας να φτυχείς. Μάθαμε για τα ιστεία, τη μαΐστρα και το φλόκο, τα μαντάρια, το βιτζιρέλο, το ανεμοδούρι, το σπικάνερ, τη σκότα. Περιηγηθήκαμε στην περιοχή από τη θάλασσα, από όπου όλα δείχνουν όμορφα. Κρατήσαμε το σκάφος όρτσα. Διδαχθήκαμε την ιστορία της ιστιοπλοείας. Απλόχερα οι θαλασσινοί μας μετέδωσαν το μεράκι τους. Ήρθε η ώρα της επιστροφής. Καταπλέψαμε στο Μαρμαρά και δέσαμε στο αγκυροβόλιό του, το μοναδικό πλωτό λιμάνι στην Ελλάδα. Εκεί μας περιμένουν καπετανέοι και ναυτικοί για να μας διηγηθούν περιπέτειες και ιστορίες της θάλασσας. Μας περιμένει η ναυτοσύνη. Για χαρά σας παλικάρια, για χαρά σας να φυγείς, στο καλό καπετάνει, στο καλό θαλασσίνι. Για χαρά σας παλικάρια, για χαρά σας να φυγείς, στο καλό καπετάνει, στο καλό θαλασσίνι.